πρωτοβουλία της φαρμακευτικής εταιρείας AbbVie ξεκίνησε εκστρατεία ενεργοποίησης των ατόμων που ζουν με ατοπική δερματίτιδα. Το μήνυμα της εκστρατείας είναι «Κάνε skip το βάρος της ατοπικής δερματίτιδας». Δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, είναι συχνό νόσημα. Στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι πάσχει περίπου το 2% του γενικού πληθυσμού και είναι ένα νόσημα που απασχολεί και βαραίνει τους ασθενείς για δεκαετίες από την παιδική ηλικία μέχρι και την τρίτη ηλικία της ζωής τους. Και είναι ένα νόσημα που τους ταλαιπωρεί γιατί το κύριο γνώρισμά του είναι ο οκνισμός, ο οποίος και προκαλεί εξέματα που είναι σε θέσεις που φαίνονται, άρα βαραίνει την ποιότητα ζωής τους και δεν τους αφήνει να κοιμηθούν καλά το βράδυ και δεν τους αφήνει την άλλη μέρα να είναι με τη συγκέντρωση που πρέπει στη δουλειά τους, στα μαθήματά τους, στη φίτησή τους. Άρα είναι ένα βαρύ νόσημα που κρατάει πολύ χρόνο και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε νέες θεραπευτικές εξελίξεις και θα συζητήσουμε για αυτές σήμερα. Η ατοπική δερματίτιδα είναι ένα εξαιρετικά συχνό νόσημα το οποίο δυστυχώς υποδιαγνώσκεται. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στις πιο βαριές μορφές της νόσου, καθυστερεί η διάγνωση με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται. Εμείς, ως δερματολογική κοινότητα, ως ελληνική δερματολογική αφροδυσιολογική εταιρεία, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επικοινωνήσουμε το νόσημα στο κοινό, να εκπαιδεύσουμε τους γιατρούς και σε αυτό το πνεύμα έχουμε τρέξει και θα τρέξουμε και στο μέλλον καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στο νόσημα και πάνω στις νεότερες θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για αυτό το ιδιαιτέρως επίμονο και βασανιστικό νόσημα. Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις που έχουμε στην ατοπική δερματίτιδα είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε νέα μόρια, νέα φάρμακα τα οποία προστίθενται στο πλωστάσιό μας και μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να μειώσουμε τις εξάρσεις, να μειώσουμε τον κνισμό των ασθενών αυτών, ο οποίος είναι έντονος και βασανιστικός. Και για αυτή η προσπάθεια να προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα από το μόνιμο πρόβλημα που έχουν και αυτή τη μακροχρόνια και βασανιστική νόσο. Είμαστε εδώ πέρα για να εκπροσωπήσουμε τους ασθενείς με την ατοπική δερματίτιδα, μια ασθένεια επίπονη, βαριά και σοβαρή για τους ασθενείς, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά το στίγμα, αποκλεισμό. Είναι μια ασθένεια που όλους εμάς μας επηρεάζει και γι' αυτό είμαστε για να βοηθήσουμε τους ασθενείς, να μην νιώσει κανένας ασθενής μόνος και για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να έχουμε τις ίδιες θεραπείες με τους υπόλοιπους συνευρωπαίους συνασθενείς μας. Η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η αλλαγή του τρόπου ζωής πάντα με την προσφορά στο καλύτερο είναι κάτι το οποίο μου δίνει χαρά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές μας, οι οποίοι θα έρθουν να μας δείξουν τι σημαίνει για τη ζωή των ασθενών το να έχουν αυτή την δερματίτιδα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί για μας το να είναι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από φλεγμονώδεις θεραπείες και να μην μπορούν να κοιμηθούν, να μην μπορούν να δουλέψουν, να μην μπορούν να ζήσουν μια ζωή όπως όλοι εμείς τη φανταζόμαστε και τη ζούμε, είναι κάτι το οποίο με απασχολεί καθημερινά. Οπότε θα ήθελα και εγώ λοιπόν να ακούσω γιατί χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο διαγνώστηκαν με αυτή την ασθένεια και δεν μπορούν να δουν ένα εξειδικευμένο γιατρό, μια εξειδικευμένη θεραπεία, ενώ υπάρχουν πλέον λύσεις. Αυτές λοιπόν τις λύσεις θα ήθελα να τις δούμε σήμερα, θα τις συζητήσουμε μαζί, να ακούσουμε και από εσάς και θα ήθελα να παρακαλέσω και τη δική σας συνεισφορά και συμβολή. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όταν όλοι μαζί στηρίζουμε την καινοτομία για τους ασθενείς, τότε όμορφα πράγματα μπορούν να συμβούν καθημερινά. Σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας, για την προσφορά σας και για την ερχομό σας σε αυτή την εκδήλωση. Ο σοβός είναι οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα. Τι έχουμε δει, υπάρχουν πολλά κενά. Έτσι, θέλω να μείνει στο μυαλό σας ότι δεν μιλάμε για μια εκστρατεία ενημέρωσης, μια καμπάνια με απλά λόγια. Μιλάμε για κάποια εργαλεία που έρχεται να δώσει η AbbVie στους ασθενείς εκεί έξω ώστε να διαχειριστούν ακόμα καλύτερα το νόσημά τους. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, χτίσαμε μία καμπάνια για να ενημερώσουμε όλα τα ε, ενδυναμώσουμε, εκπαιδεύσουμε
στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα να έχουν εργαλεία και μια βεντάλια από εργαλεία για να μπορούν να πιάσουν αυτό που λέμε καλύτερη ποιότητα και καλύτερη φροντίδα υγείας.